να πάρουμε πληροφορίες από τον κύριο Χρήστο Καραμπέρη, που είναι στη γραμμή, σύμβουλο της ΚΑΕΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Καλά, παρόλα αυτά τα καλά λόγια που λέει ο κύριος Κολκάς, και επειδή έμαθα ότι μόνο ένα εισιτήριο μπορέσαν οι ΚΑΕ να σας δώσει. Ένας προσωπικός μου φίλος δεν θα έρθει στο γήπεδο και έχω πάρει ένα εισιτήριο για αυτόν, οπότε το δίνω στην εκπομπή σας να του κάνετε στο διαγωνισμό. Παρά τα καλά λόγια του κύριου Κολκά. Ανοίγεστε. 1-0 οπότε είμαστε. Τι απλά είναι αυτή, κύριε Καραμπέρη. Να κάνω. Εκπομπή του ΠΑΟΚ είστε. Μα σοκάρετε κανονικά. Εκπομπή του ΠΑΟΚ είστε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είστε, βασικά, θέλουμε να μας βοηθήσετε. Κάτσε, πάμε στα προσωπικά πρώτα. Ναι. Να μας βοηθήσει. Πού έχετε χαθεί, δεν σας βλέπω το κέντρο εδώ πέρα, δεν υπάρχετε πουθενά. Τι γίνεται? Το μαγαζάκι μας δεν ήταν σε καλή περιοχή τα τελευταία 3 χρόνια και δεν πήγαινε καλό. Οπότε το κλείσαμε και προσπαθούμε να βρούμε ένα χώρο προς τα κάτω, προς την παραλία. Για να μπορέσουμε να έχουμε και εσάς πελάτη, γιατί αλλιώς δεν σας είχαμε. Ψάχνω να βρούμε το διαφράγκο με το τέτοιο, με το πιστόλι από εσάς. Λοιπόν, θυμάστε εσείς που έχετε τόση ιστορία στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, τον Έντι Κλάδη? Βέβαια, ήταν από τα πρώτα playmaker που είχαμε στην ομάδα. Για να θυμάστε, τον είχε ο Ρέις ο Αγγελίδης. Δηλαδή, πριν το 85. Ναι, ήταν η δεκαετία που είχε έρθει ο Κόρφας και ο Κλάδης τότε, αν θυμάστε. Ήρθαν μαζί με τον Κόρφα. Ναι, και είχε διαλέξει ο Ρέστης, τώρα είναι 85 χρόνια περίπου ο Ρέστης. Ναι. Αν είναι κάτι τώρα. Είχε διαλέξει τον Κόρφα, τον Κλάδη για τον Κόρφα. Και τότε, αν θυμάστε, είχε φύγει ο Κόρφας στην Αμερική, από ό,τι θυμάμαι. Και ξαναγύρισε κάποια στιγμή πίσω. Ωραίο, ωραίο. Δεκαετίες που δεν ξέρω, εσείς είχατε γεννηθεί, κύριε Ζωματρόγλου? Ναι, βεβαίως. Γιατί εγώ είμαι και λίγο μεγάλος γι' αυτό. Ναι, βεβαίως. Εγώ ήμουν 7-8 χρονών, εσείς ήταν περίπου 28. Εντάξει. Εγώ είμαι το 64 γεννηθείς. Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνετε, ήμουν κοντά στα 20. Ήσταν Αλεξάνδριο εκεί τότε από νωρίς, ήταν τότε ποδοσφαιρικός και μετά με Πρέλεβιτς γίνεται μπασκετικός? Βασικά, να ξέρετε ότι για να μπούμε στο γήπεδο είχε 3 αγώνες και τότε δεν υπήρχαν τα χρήματα. Και μπαίναμε από κάτω, κάτι συντεριές μέσα, κάτι τρύπες μπαίναμε για να πούμε στο Αλεξάνδρου. Αλήθεια. Και και τους δισαγωνιστές, και τον Άρη και τον Ηρακλή και τον Πάο. Κάποια στιγμή έπαιζε και ο Δημόκριτος, 4. Αληθεύει ότι μπαίνατε να πάω κάτω με εισιτήρια του Βόλου, κύριε Καραμπέρη? Όταν ο Νίκος ο Βεριδητής δεν είχε πια να πουλήσει άλλα, γιατί τότε, αν θυμάστε, όλα τα εισιτήρια είχαν προπολιθεί μέσα στη βδομάδα. Αναγκαζόμασταν να πουλούσαν και με του Βόλου εισιτήρια. Όχι ότι είχα καμιά σχέση. Θέλουν πάντα αλλού τώρα προσωπικά. Τώρα με τα εισιτήρια τι γίνεται? Πού ακριβώς βρίσκεται η διάθεση? Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα πολύ καλό γεγονός για την ΕΚΑΕ. Μετά από κάποια αρκετά χρόνια έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε προπολήσει πάνω από 3.000 περίπου εισιτήρια. Αυτό είχε να συμβεί πολλά χρόνια στην ΕΚΑΕ. Εκτός διαρκείας αυτά, Εκτός διαρκείας. Ναι, γιατί τα διαρκείας στον αγώνα του κυπέλλου δεν ισχύουν. Εκτός τα πολύ ακριβά, είναι διοργάνωση της ΕΟΚ, εκτός τα πολύ ακριβά που αυτά των 1.000-1.500 ευρώ, που φυσικά σε αυτά τα πληρώνει στην ΕΟΚ τα εισιτήρια η ΚΑΕ για να μην έχει ζημιά και η ΕΟΚ, όλα τα υπόλοιπα τα διαρκές που έχουμε στο πρωτάθλημα πρέπει να μπουν με εισιτήριο κανονικό. Τέλος πάντων, μετά από πολλά χρόνια φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να έχουμε τόσο πολλά εισιτήρια προπόληση μέχρι σήμερα, έτσι, γιατί μπορεί μέσα στο μεσημέρι να έχουμε πάει 4.000. Φυσικά έχουμε άλλα τόσα προσπόληση, έτσι, υπάρχουν εισιτήρια, μην πούμε ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια, υπάρχουν εισιτήρια, αλλά θα πρέπει ο κόσμος, για να μην υπάρχει ο συνωστισμός και η ταλαιπωρία, καμιά φορά μας βρίζουν κιόλας. Φυσικά έχουμε εμείς προβλέψει να υπάρχουν 3 ταμεία, για να μην έχουμε πρόβλημα την ημέρα του αγώνα. Καλό είναι να, όσο γίνεται πιο γρήγορα, να προμηθευτεί το εισιτήριό του. Πόσα εισιτήρια βγαίνουν για ένα τέτοιο παιχνίδι? Κοιτάξτε, το γήπεδό μας είναι 8.000 περίπου 200 θέσεις. 8.000 θέσεις. Επειδή πρέπει να πάρουν και μέτρα ασφαλείας, καταλαβαίνετε, δεν τα βγάζουμε όλα. Βγάζουμε περίπου 7.500 εισιτήρια. Οπότε υπάρχουν εισιτήρια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Αλλά τόσα περίπου δηλαδή. Δημιουργηθούν ουρές. Καλός συνάδελφος στέλνει, διαλωτριάρη ήταν ο Κλάδης, χωρίς, λέει, μέση, μονοκόμματος, σαν την Παπαρίγα. Δεν ξέρω τι βίτσιο έβγαλε ο συνάδελφος. Ωραία. Ναι. Ήταν προς το 2, ήταν 3, δεν νομίζω, αλλά νομίζω ήταν προς το 2. Αλλά τέλος πάντων ήταν τότε την εποχή του Ωραία Αγγελίδη.
Προπονητή είχαμε όρισει Αγγελίδη. Μια και λέμε τώρα για εισιτήρια και λέτε ότι χρόνια είχε να υπάρξει τέτοια προπόληση. Εσείς σε ποιον αγώνα από τα παλιά δυσκολευτήκατε πιο πολύ να βρείτε εισιτήριο από τα μεγάλα μάτς του ΠΑΟΚ? Προσωπικά εγώ ο κόσμος από ό,τι θυμάμαι σε εκείνες τις χρονιές από το 85-86 και μετά, όταν άρχισε να σταθεροποιείται η ομάδα, αν θυμάστε είχαμε το μη τελικό με την Γκνόρ Μπολόνια το 89 που δεν πήγαμε τελικό με τη Ρεάλ, τέλος πάντων. Με το Σούγκαρ. Από εκείνη, ναι, από το Σούγκαρ. Ρε Ρίτσαρτσον. Ρε Ρίτσαρτσον, θα θυμάστε πολύ καλά. Τι κλάρινο ήταν εκείνο, πόπο. Από εκείνες τις χρονιές και μετά άρχισε να υπάρχει πρόβλημα στα εισιτήρια. Και γιατί το Αλεξάνδρο όντως ήταν μικρό, 5.500-5.000 κόσμο. Το πιο μεγάλο πρόβλημα για την Αθήνα δημιουργήθηκε τότε, εκείνα τα χρόνια. Το πιο μεγάλο, συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα. Για την Αθήνα δημιουργήθηκε το Final Four ή και για άλλα παιχνίδια εδώ? Ναι, στην Αθήνα όπου είχαμε 15.000 κόσμο. Ναι. Και φυσικά εδώ όλα τα παιχνίδια του Final Four ήταν όλα γεμάτα. Όλα. Τότε ο ΠΑΟΚ δεν παίζονταν με τίποτα. Μην ξεχνάτε ότι εκείνη η πεντάδα του ΠΑΟΚ ήταν η πεντάδα που μπορεί τώρα να σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να έχει σε μια ομάδα. Μιλάμε για το 1993, έτσι. Ναι. Μπάρλου, Λέβιξτον, Κόρφας, Πρέλεβιτς, Φασούλας. Απίστευτη πεντάδα. Και πίσω ο Μπουντούρης. Αλλά δεν υπήρχε πιο πίσω έτσι μεγαλύτερο βάθος. Ναι. Απίστευτη πεντάδα. Τώρα πώς είναι η ομάδα? Κακά τα ψέματα, υπάρχει μια αίσθηση ότι διανύει μια κρίσιμη περίοδο, μια δύσκολη περίοδο, έτσι, και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δοκιμάζεται. Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια αυτή είναι, όπως και ήταν προχθές που είχαμε τον Κορόιβο, την Αμαλιάδα, η ομάδα, κοιτάξτε να δείτε, έχει πέσει σε μια, θα έλεγα, συγκυρία πραγμάτων. Έτυχε να χτυπήσουν δύο παιδιά μαζί, και ο Γαρλαμπής και ο Καγαρούδης, να φύγει ο Μπρέμερ. Ενώ ήμασταν έτοιμοι πριν από κάνα μήνα, έγιναν όλα αυτά και τώρα βρεθήκαμε με δύο καινούργια παιδιά που πρέπει να μπουν για αυτά στην ομάδα. Καταλαβαίνετε, δεν είναι τόσο εύκολο, θέλει χρόνο. Απ' την άλλη, φυσικό είναι, η ομάδα έκανε μια κοιλιά, έχουμε και κάποιες τραυματίες επιπλέον. Πάντως, ό,τι και να γίνει, κ. Ζουβατζόγλου, να το ξέρει ο κόσμος αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει ΠΑΟΚ, είτε παίξει με δύο επαγγελματίες, είτε με 10 και 8 εφήβους, ας πούμε. Τη φανέλα τα παιδιά θα την τιμήσουν με το παραπάνω. Αυτό να το ξέρει ο κόσμος και να είναι σίγουροι. Τώρα, με την εμπειρία σας, τι ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει το μάτς που έγινε με τον Παναθηναϊκό? Μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ ψυχολογικά, μπορεί να δώσει αυτοπεποίθηση, μπορεί να φυπνήσει τον Παναθηναϊκό? Κοιτάξτε. Ο Παναθηναϊκός τι να ξυπνήσει? Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που είναι από τις 10, ίσως από τις 8 καλύτερες στην Ευρώπη. Ό,τι να πούμε για τον Παναθηναϊκό είναι λίγο. Και επειδή πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα και να τα λέμε το όνομά τους, έχουμε κάποιες πιθανότητες σε αυτό το παιχνίδι να περάσουμε κι εμείς. Δεν θα συμφωνήσω που πριν από λίγο λέγατε το παιχνίδι της 15ετίας. Ο κ. Μπαζόγλου τα λέει, εγώ το αποφεύγω. Ναι, το άκουσα κύριε Κόλκα. Για μένα αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι, σίγουρα θέλουμε όλοι να πάμε στο τελικό, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι όπως είναι όλα τα άλλα. Για μένα το παιχνίδι της 15ετίας θα είναι ο τελικός. Γιατί εκεί θα έχουμε 50-50 πιθανότητες, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το στόχο μας ή όχι. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα όπως όλα τα άλλα, έχει πολλές πιθανότητες παραπάνω από εμάς ο Παναθηναϊκός. Ελπίζω τα παιδιά να καταθέσουν ψυχή και την τρέλα και να βγάλουν τρέλα και αγάπη για την ομάδα. Αυτά πιστεύω θα τα έχουμε. Τα λέγαμε πριν τον αγώνα με τον Άρη, όταν και θέλατε να περάσετε κάποια μηνύματα, ιδιαίτερα στους φιλάθλους. Αν πήγαν όλα καλά ή αν ανησυχήσετε ιδιαίτερα για πιθανή τιμωρία, τι έγινε τελικά με τον Άρη και κινδύνευσε η με τιμωρία? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι αυτά που γραφτήκαν όχι από τους διαιτητές, αλλά τόσο ούτε από τον, θα έλεγα, από την ΔΕΑΒ. Τελικά αυτό που διαβάσαμε ήταν από την αστυνομία, και γιατί γράψαν ότι πέσανε κάποιες κορτίδες μέσα στον γονητικό χώρο. Το θεωρώ τραβηγμένα. Όντως πεταχτήκανε, έτσι να μην λέμε ότι δεν πεταχτήκανε, αλλά δεν υπήρχε σε μεγαλύτερο βαθμό κάποια επεισόδια ή κάποια διακοπή του αγώνα. Γίνανε αυτά που γίνανε, φάγαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόστιμο, αλλά ας μην καθίσουμε τώρα σε αυτό, θα το παλέψουμε. Αυτό που θα ήθελα να ενημερώσω πάλι, όπως και την άλλη φορά που τα είχαμε πει, ότι πρέπει να προσέξουμε την ομάδα μας. Η ομάδα μας είτε κερδίσει είτε χάσει, δεν θα σωθεί με ένα παιχνίδι. Είπαμε ότι η ομάδα, το σωματείο συνεχίζει. Δεν κρινόμαστε από ένα παιχνίδι. Εμείς παλεύουμε γιατί πρέπει να καλύψουμε τα χρέη και του χρόνου ο ΠΑΟΚ να είναι πιο δυνατός.
ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να υπάρχει και αύριο μέρα για την ομάδα. Ναι. Δεν είναι για μια μέρα. Αυτό το 35 που φάγαμε μας πόνεσε όντως. Είναι ένα μεγάλο ποσό. Εντάξει, αυτό τώρα αλλά είναι αδιανόητο. Εντάξει. Δηλαδή μια ομάδα που έχει 300.000 μπάτζετ, το είναι ένα πρόστιμο για ένα παιχνίδι, το 1/10 του μπάτζετ. Δηλαδή να τρελαίνεσαι. Δεν έχουν υπολογίσει αυτοί. Εμείς δεν έχουμε τον κύριο Σαββίδη έτσι. Ναι, ο κόσμος Χρήστο είναι από τη μία. Αυτοί που βάζουν τα πρόστιμα δεν καταλαβαίνουν ότι τα νούμερα αυτά δεν είναι φυσιολογικά. Δυστυχώς, παιδιά, εδώ έχουμε, δεν ξέρω αν είναι δικό μας πρόβλημα της ΚΑΠ, δεν νομίζω ότι είναι δικό μας, αλλά μας έχουν βάλει στο μάτι. Και ακούνε ΠΑΟΚ και βάρανε στο κεφάλι. Για πολλούς λόγους. Θα είχαν την ίδια ώρα να τα πούμε. Τώρα μας ενδιαφέρει το μάτι της Κυριακής. Άλλη φορά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο κόσμος, το έχω ξαναπεί, έχει φωνή. Έχει αυτό που δεν έχει κάποια άλλη, έχει οπαδό που κάποια άλλη ομάδα ίσως να μην τον έχει. Μπορεί να βγάλει το λαρίγιο του μες στον αγώνα, να φωνάξει για την ομάδα. Α δούμε, μπορεί στο ένα αυτό να πάει το μάτς, μπορεί να χάσουμε και 20 πόντους. Κανένας δεν ξέρει. Θα το παλέψουμε το παιχνίδι, είναι ένα παιχνίδι. Αν προχωρήσουμε καλώς, αν δεν προχωρήσουμε θα σκύψουμε το κεφάλι, θα στεναχωρεθούμε, αλλά την επόμενη μέρα πάλι θα προχωρήσουμε γιατί η ομάδα θα πρέπει να συνεχίσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να πάει φυλακή. Δεν υπάρχει λόγος. Πιο πολύ εγώ στεναχωριέμαι αν θα πάει κάποιος μέσα. Να σας πω ένα ευχάριστο που είχαμε στο μάτς με τον Άρη που ήταν το μόνο θετικό. Mm. Δεν είχαμε μια σύλληψη. Ναι. Αυτό εμένα με χαροποίησε και ιδιαίτερα την ΚΑΕ. Που δεν πήγε ένα παιδί μέσα. Δεν πρέπει να μπαίνει κανένας μέσα. Είναι κύριε Τσουβατζόγλου, δεν είναι... Το χειρότερο απ' όλα, ναι. Εγώ τους γονείς τους σκέφτομαι πιο πολύ. Και τα φυσικά τα οικονομικά θέματα που καταλαβαίνετε θα αντιμετωπίσουν. Δεν πρέπει λοιπόν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, ας έρθουν τα παιδιά και πιο νωρίς, θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τους συνδέσμους. Αυτοί τώρα που ξεφύγανε την προηγούμενη φορά πρέπει να ήταν η συγκυρία, γιατί νομίζω ότι έπαιζε την άλλη μέρα το ποδόσφαιρο. Είχαν έρθει πάρα πολύ κόσμος από όλη την Ελλάδα και πιστεύω κάπου δεν είχαμε συνονιστεί καλά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε καλύτερα το γεγονός του αγώνα. Με τον Παναθηναϊκό είναι ένα σωματείο που έχουμε και καλές σχέσεις. Θέλω να το τονίσω αυτό και δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία. Ειδικά μιλάω για τον μπάσκετ, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα σωματείο όπως μας σέβεται και ο Παναθηναϊκός, έτσι σεβόμαστε στον Παναθηναϊκό και έχει προσφέρει πολλά στο ελληνικό μπάσκετ. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν ο κόσμος να μπει μέσα, να υποστηρίξει την ομάδα του, να βγάλει τα λαρίκια του και εδώ είμαστε. Αν τυχόν έχει το γεγονός και περάσουμε, μετά είμαστε εδώ να δούμε τι θα κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Τους αθλητές όπως τους βλέπετε ή συναναστρέφετε, πραγματικά το αντιμετωπίζουν όπως όλα τα άλλα παιχνίδια ή το περιμένουν πώς και πώς? Κοιτάξτε, πάντα ένα τέτοιο παιχνίδι ξέρετε ότι οι ντόπες προς τους ίδιους τους παίχτες, είτε από εμάς είτε οι ίδιοι ο ένας από τον άλλον, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι για αυτούς μεγαλύτερο από ό,τι ήταν το προηγούμενο Αμαλιάδα, χωρίς να θέλω μόνο το σέβασμα που έφυγε Αμαλιάδα, έτσι. Γιατί εμάς και αυτούς φυσικά τους παίχτες τους πόνεσε, ήταν ήττα, όπως θα πονούσε, θα πονέσει μια ήττα από τον Παναθηναϊκό. Αλλά σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που για αυτούς είναι κάτι το διαφορετικό. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι ο ΠΑΟΚ όντως έχει να πάει 16 χρόνια σε τελικό και έχει πάρει και μια δίψα. Αλλά σίγουρα δεν είναι το παιχνίδι της 15ετίας για μας. Το παιχνίδι της 15ετίας παίζεται στο γραφείο του Προέδρου μας που παλεύουμε όλη μέρα πώς θα βρούμε το χιλιάρικο για να πληρώσουμε το δημόσιο ή το μπέχτη ή το άρθρο 99. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αυτά τα έχει γραμμένα ο πρόεδρος σε κάποιο τοίχο και τα διαβάζετε, τα λέτε όλοι μαζί, τα διαβάζετε. Όχι, αυτή είναι η φιλοσοφία της διοίκησης και δεν έχει να κάνει ότι μπαίνει στη διοίκηση γιατί σου λέει αυτά ο Πρόεδρος. Αυτή είναι η φιλοσοφία όλων των παιδιών γιατί εκεί μέσα όλοι είναι ΠΑΟΚ. Και πριν από λίγο σας είπα ότι εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει ο ΠΑΟΚ και μετά από 10 χρόνια. Mm-hmm. Και δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να πέσουμε σε άλλη κατηγορία για να μηδενίσουμε τα χρέη μας. Δεν αρμόζει αυτό στο σωμάτιο. Μάλιστα. Ωραία. Καλή επιτυχία και οργανωτικά. Μας είπατε ότι έχουν φύγει 3.000 εισιτήρια, άρα ακόμη 4.000 εισιτήρια υπάρχουν για αυτό το διήμερο. Και καλή επιτυχία βεβαίως και αγωνιστικά. Φυσικά το εισιτήριο σας το έχω έτοιμο, οπότε μπορείτε να το βάλετε στο διαγωνισμό. Ωραία. Και κάποια στιγμή να σας το στείλω όπως νομίζετε εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Yeah. Ευχαριστούμε. Άμα βρείτε και κανένα ακόμα μέχρι τέλος εκπομπής. Ναι, αποκλείεται κύριε Κόλκα. Αυτό είναι και αυτό κατά λάθος. Λοιπόν, να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστούμε.